στο 5% και όχι στο 7% που είχε αρχικά προταθεί, περιορίζεται η υποχρέωση αγρανάπαυσης με βάση τη νέα ΚΑΠ, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα της άμιψης σποράς που θα απαιτηθεί για να εισπράξουν οι καλλιεργητές το 30% της ενίσχυσης από το λεγόμενο πρασίνισμα. Αυτές είναι ορισμένες μόνο από τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνέντευξη τύπου για τη νέα ΚΑΠ που έγινε στις 27 Μαρτίου. Με την πρώτη ουσιαστικά συνέντευξη τύπου για τη νέα ΚΑΠ αρχίζουν οι ζυμώσεις για τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει η ελληνική κυβέρνηση, υπόθεση για την οποία το AgroNews και η Agrenda έχουν δώσει μια πολύ καλή πρόγευση. Πρώτον, είπαν ότι η ΚΑΠ όπως γίνονταν μέχρι τώρα οδηγούσε σε μη αηφόρα σχήματα, οδηγούσαμε δηλαδή σε κακή διαχείριση των φυσικών πόρων, σε συνεχή εξάρτηση κλπ. Πρέπει να δούμε την αηφορία να ενσωματώνεται μέσα στην κοινή αγροτική πολιτική. Να το κάνουμε το σύστημα δηλαδή πιο αηφόρο μελλοντικά. Να σκεφτούμε δηλαδή και τις επόμενες και τις μεθεπόμενες γενιές να έχουν και αυτοί παραγωγικές διαδικασίες. Μην εξαντλήσουμε τα νερά, μην εκπλύνουμε ή υποβαθμίσουμε τα εδάφη, μην εξαντλήσουμε τους βιολογικούς πόρους και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, κάτω από αυτή τη λέξη της αηφορίας μπήκαν οι έννοιες που θα δούμε παρακάτω της άμιψης σποράς. Λέει, μην αφήνετε με το σκεπτικό της μόνο καλλιέργειας, ένας που καλλιεργεί μια ζωή, την ίδια καλλιέργεια για πολλά χρόνια στο χωράφι, οδηγεί σε πολλά προβλήματα, εκπλήνονται, μαζεύονται συγκεκριμένες αρρώστιες, έντομα, απαιτεί περισσότερη λίπανση κλπ. Άρα φάρμακα, κόστος. Λέει, θα πρέπει να αρχίσουμε να επιβάλλουμε κανόνες αηφορίας. Έτσι μπήκε για παράδειγμα ο κανόνας του 30% εναλλαγής της καλλιέργειας. Δεύτερον, μπήκε το λεγόμενο πρασίνισμα. Λέει, για σκεφτείτε αν τα καλλιεργούμε τα πάντα, δηλαδή τα οργώνουμε, τα σπέρνουμε, τα ξαναοργώνουμε, τα σπέρνουμε, τι θα μείνει ελεύθερο στη φύση να, ας το πούμε, αναπαραχθούν τα έντομα, τα πουλιά κλπ. Άρα λένε να πρασινίσουμε λίγο την καλλιέργεια. Που τι θα σήμαινε ίσως, λέει, μην τα οργώνετε όλα, αφήνετε στις άκρες, εγώ 5 μέτρα εσύ και ο γείτονά σου, να μεγαλώσουν τα αγριόχρωτα και να πάνε εκεί να φάνε και τα έντομα και οι μέλισσες να αναπαραχθούν. Αυτό ήταν το λεγόμενο πρασίνισμα. Να αφαιθεί δηλαδή ένα κομμάτι της γης ακαλλιέργητο. Θα στα λέω αυτά γιατί κάποιες εκ των αποφάσεων που πήραμε έχουν επίπτωση σε αυτό και ήταν και δικές μας μεγάλες προσπάθειες να το πετύχουμε. Για παράδειγμα, ωραία, να το κάνουμε το πρασίνισμα. Το πρασίνισμα το είχατε στο μυαλό σας όταν οργώνω και βάζω καλαμπόκι ή στάρι κλπ. Πώς θα πρασινίσουμε για παράδειγμα, πώς θα μετρήσουμε τους οπορώνες που έχουμε. Για παράδειγμα τους ελαιώνες μας. Εμείς έχουμε ελαιώνες αιωνόβιους. Εκατοντάδες χρόνια είναι εκεί. Και μάλιστα είναι σχεδόν σε εκτατικές ή ημιεκτατικές καταστάσεις. Άμα θα πάτε τώρα σε έναν ελαιώνα δεν είναι μονίμως οργωμένος. Έχει ένα σωρό πράσινα χορτάρια από κάτω, όποιο έντομο να καθίσει κάτω, να φάει λίγο πράσινο, να αναπαραχθεί κλπ. Φτάνει να μην είναι δάκος που μας τρυπάει την ελιά. Επομένως, αυτό από τη στιγμή που έτσι γίνεται και τα έντομά μας έχουν χώρο εκεί να αναπαραχθούν, θα μπορούσα να σας αναφέρω τους βοσκοτόπους που έχουμε στις πλαγιές και θα συζητήσουμε γι' αυτό. Αυτά θα θέλαμε να πιάνονται στο πρασίνισμά μας. Κάτι που έκανε δεκτό. Να προσμετράτε δηλαδή. Κοίταξε να δεις, με τα 6 εκατομμύρια στρέμματα της εκτατικής ελαιοκομείας που έχει η Ελλάδα, αν αυτό το προσθέσει, έχει 6 εκατομμύρια, ας το πούμε, πράσινες επιφάνειες. Και το δέχτηκαν. Δηλαδή, με μια προϋπόθεση. Όχι. Όχι, αυξάνεται. Προσμετράτε. Ικανοποιεί το κριτήριο του πρασινίσματος εάν η χώρα μας προσθέσει στη ζυγαριά αυτά τα 6 εκατομμύρια των ελαιώνων μας. 7. Αλλιώς, δεν σας άκουσα. Με μια προϋπόθεση, ναι. Γιατί ελαιώνες έχουν και τα άλλα κράτη, καινούριους που είναι πυκνοί ελαιώνες, είναι νέες φυτεύσεις, είναι εντατικές μορφές. Είπανε λοιπόν ότι...
6.206.000 ελαιώνες μας. Ναι. Υπάλλει, όχι, το σύνολο είναι. Υπάλλει, θα σας πω όμως, γιατί αυτό έπαιξε ρόλο στην προϋπόθεση που τόνισε και ο συνάδελφός σας. Είπανε ότι εφόσον η πυκνότητα των στους παλιούς ελαιώνες τα δέντρα είναι αραιά. Έχει ένα εδώ, ένα πέρα. Έτσι είναι οι ελαιώνες μας. Έτσι, γενικά και η τώρα που βάζουμε είναι απόμακρα τα δέντρα με το ένα με το άλλο. Λέει λοιπόν ότι εφόσον δεν υπάρχουν πάνω από 230 δέντρα το εκτάριο, δεν θεωρείται δηλαδή πυκνή φύτευση, άρα 23 δέντρα το στρέμμα. Αυτά είναι λίγο πολύ το όριο πάνω από το οποίο λίγο πολύ θα θεωρούνται εντατικής μορφής ελαιώνες και δεν θα ικανοποιούν το πρασίνισμα, θα πρέπει με άλλο τρόπο να το ικανοποιήσουν. Ωστόσο υπολογίζονται στο πρασίνισμα. Εννοείται, εννοείται. Αυτό θέλω. Και επίσης εμείς τόσο περίπου είναι. Εμάς είναι ο μέσος όρος. Εμείς έχουμε συνήθως από 18 μέχρι 20 δέντρα το στρέμμα, άρα όλοι οι ελαιώνες μας λίγο πολύ ικανοποιούν, γι' αυτό και δεχτήκαμε το όριο των 23 δέντρων το στρέμμα άνετα. Όλοι ουσιαστικά λέτε ότι η πλειονότητα των ελαιοπαραγωγών θα παίρνει την επιπλέον ενίσχυση. Θα βάζει και αυτή τον οβολόν της, δηλαδή θα βάζει το ότι οι ελαιώνες μας προσθέτουν μαζικά στο να ικανοποιήσει η χώρα μας την αναγκαία συνθήκη για το λεγόμενο πράσινη ανάπτυξη της γεωργίας. Αυτό θα πάει σε κάθε παραγωγό, γιατί ο ίδιος ο παραγωγός μπορεί να πει ο Τσαφτάρης ότι εγώ έχω 10 στρέμματα ελιές, έχω όμως και 20 στρέμματα καλαμπόκι και 30 στρέμματα, ξέρω εγώ, στάρι, για παράδειγμα. Ωραία. Άρα πρέπει, έχω 100 συνολικά, πρέπει να βάλω 7 στρέμματα στο πρασίνισμα. Σας έβαλα 10 στρέμματα ελιές, τέλειος. Έβαλα τον οβολόν μου δηλαδή στο πρασίνισμα. Φυτών, για παράδειγμα τα ψυχανθή ή τα χορτοδοτικά ψυχανθή όπως είναι η μυδική, από μόνη της να θεωρείται πρασίνισμα. Ανεξάρτητα αν είναι crop, δηλαδή είναι καλλιέργεια, και μόνο που βάζει κάποιος για 5 χρόνια ένα τριφύλι, δηλαδή δεν έχει ξαναοργώσει το χωράφι του, μόνο του το τριφύλι μαζεύει άζωτο από την ατμόσφαιρα, το κόβεις 5-6 φορές το χρόνο, πόσα μαχαίρια όπως λέμε θα πάρεις, από μόνο το αντιμετωπίζει τα ζυζάνια και δεν χρειάζεται να κάνεις χημική ζυζανιοκτονία, δεν έχουμε προβλήματα εντόμων, ένας που καλλιεργεί τριφύλι πολυετές, για νομή δηλαδή, για χορτονομή, από μόνο του είναι μεγάλο πράγμα στο πρασίνισμα της γεωργίας μας και στην οικολογική προσέγγιση, δηλαδή τον προηγούμενο όρο του 30%. Επίσης, η αμυψισπορά, εφόσον περιλαμβάνει κάποιες καλλιέργειες όπως είναι τα ψυχανθή τα υπόλοιπα, που τρώνε άζωτο από την ατμόσφαιρα, εμπλουτίζουν το έδαφος κλπ. Από μόνες τους να συμβάλλουν σε αυτό το στόχο. Ήταν ένα δικό μας αίτημα και έγινε και αυτό αποδεκτό. Επίσης υπήρξαν εξαιρέσεις από αυτό το κανόνα. Για παράδειγμα, το ρύζι. Για να κάνει καλή σε ρύζι σε ένα χωράφι, πρέπει να κάνει για να το μπορεί να το ποτίζει, να κάνει κατάκληση, να κάνει τα λεγόμενα σαμάρια, δηλαδή σηκώνει το έδαφος από εδώ γύρω-γύρω για να μπορεί να πλημμυρίσει το νερό μέσα, να φυτρώσει το ρύζι. Δεν μπορείς σε αυτή τη δαπάνη να την κάνεις φέτος, να βάλεις ρύζι και του χρόνου να πεις ξύλωσε τα όλα, ισοπαίδωσε τα, βάλε τώρα εναλλαγή της καλλιέργειας, ας το πούμε στάρι, και του χρόνου ξανακάνε τα προκειμένου να ξαναβάλεις ρύζι. Είναι απαγορευτικά τα κόστη. Άρα λοιπόν εξαιρέθησαν κάποια πράγματα από αυτή την υποχρέωση. Τέλος, το εναλλαγή. Τέλος, μπήκε όριο στο μέγεθος του καλλιεργητή προκειμένου να ακολουθήσει αυτούς τους κανόνες. Δηλαδή, αν ένας έχει 5-10 στρέμματα και ο διπλανός το έχει άλλα 6-7, από μόνοι τους, μόνο και μόνο που αφήνουν τα όρια τους, άμα θα πάτε στα νησιά μας θα δείτε, ξέρω εγώ, πέτρες εκεί που είναι τα όρια, κανένας δεν φτάνει δίπλα στην πέτρα να το οργώσει. Από μόνοι τους αυτοί αφήνουν τόσα όρια μεταξύ τους που έχουν κάθε λόγο και κάθε χώρο να αναπτυχθεί ένα έντομο κλπ. Άρα μπήκε λοιπόν ένα πλαφόν ορίου μεγέθους
κάτω από το οποίο δεν είναι υποχρεωμένος ο Γεωργός να ακολουθεί αυτούς τους κανόνες, γιατί το μέγεθος ήδη προσδιορίζει αυτή την ποιότητα που σας περιέγραψα. Πάμε τώρα, τι είναι αυτό που λίγο πολύ έχει αποφασιστεί. Σας είπα, κάποιος ήδη το ανέφερε, σας θυμίζω ότι η διαχείρισή τους θα γίνει με 4 κανονισμούς. Θα τους αναφέρουμε κανονισμούς του πυλώνα 1 και πυλώνα 2. Ο πυλώνας 1 είναι ένα κομμάτι των ενισχύσεων που αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και τις ενισχύσεις που αναφέρονται στην κοινή οργάνωση αγοράς. Και θα έρθουμε σε αυτό. Άρα έχει 2 κανονισμούς ο πυλώνας 1. Ένα για τις άμεσες ενισχύσεις που είναι και οι πιο πολλές και έναν για την κοινή οργάνωση αγοράς. Υπάρχει ένας άλλος πυλώνας που λέγεται πυλώνας 2 και είναι το αναπτυξιακό σκέλος, αυτό που στην τρέχουσα το λέμε αγροτική ανάπτυξη και έχει το όνομα Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Εντάξει, σας θυμίζω με τους τρέχοντες προϋπολογισμούς ο πυλώνας 1 θα πάρει περίπου 15 δις και ο πυλώνας 2 3,74 περίπου. Στην προηγούμενη ήταν 19 και 3,8. Στην προηγούμενη ήταν 16, συγγνώμη, και κάτι και 3,8 ο άλλος πυλώνας. Γι' αυτό και λέγαμε 19 ήταν στο παρελθόν το σύνολο. Τώρα είναι 15 και 3 ακόμα σήμερα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στην πορεία θα αλλάξει το 15. Τα ανέβια. Θα υπάρχει ανώτατο όριο. Ποιο είναι το μέγιστο ποσό χρημάτων που θα επιτρέπεται στην Ευρώπη να πάρει κάποιος από τις κοινωνικές ενισχύσεις. Υπήρχαν χώρες που έλεγαν. Πλαφόν προς τα πάνω. Κάπινγκ, όπως λέγεται αυτό. Υπάρχει καπέλο, υπάρχει οροφή. Εάν δηλαδή κάποιος έχει χιλιάδες στρέμματα, μπορεί να πει θα πάρω. Όπως θέλετε το λέτε. Σίλινγκ, καπάκι, κάπινγκ, οροφή. Εν πάση περιπτώσει λέμε για το ίδιο πράγμα. Υπήρχαν χώρες που έλεγαν να υπάρξει και υπήρχαν χώρες που έλεγαν να μην υπάρξει. Σας θυμίζω ότι και σε όλες τις προηγούμενες περιόδους γινόταν αυτή τη συζήτηση. Και στις περισσότερες φορές οι χώρες λέγανε ή αποφασίζαν τα κοινοβούλια να μην να υπάρχει, αλλά πήγαινε παραπάνω και στην τελική απόφαση των Πρωθυπουργών τελικά δεν έμπαινε κάπου. Εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση στην τρέχουσα είπανε το αφήνουμε στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν. Εάν η Αγγλία θέλει να μην υπάρξει, ας μην υπάρξει. Γιατί μεγάλος, ας πούμε, δέκτης αυτών των επιδοτήσεων, ξέρω εγώ, είναι η βασιλική οικογένεια που έχει πολλά κτήματα. Άρα αν πεις ότι όλοι δεν μπορεί να πάρει κανένας από τα χρήματα της Ευρώπης πάνω από, ξέρω εγώ, 200.000 ευρώ, τότε θα περιοριστούν εκεί. Άρα λοιπόν είπε αφήστε στις χώρες, αυτή είναι η απόφαση αυτή την ώρα, στη διαπραγμάτευση, κάθε χώρα να αποφασίσει. Εάν η χώρα θέλει ή δεν θέλει να έχει κάποιον. Γιατί στην ουσία, αν σας μοιράσουν το φάκελό σου και πεις εσύ 100 ευρώ θα πάρεις, εναπόκειται στη χώρα να αποφασίζει αν σε έναν θα δώσει τα 100 ευρώ ή θα δώσει στους 100 γεωργούς της από 1 ευρώ ή 2 κλπ. Άρα λοιπόν αυτό λύνεται έτσι, γιατί ήταν ένα σημαντικό ερώτημα εις ό,τι αφορά το κάπι. Για να κλείσουμε και με τις προτεραιότητες που έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμάς μας επηρέασε αυτό, σας το είχα αναφέρει, λαμβάνοντας υπόψη τη δημογραφία των γεωργών, το δημογραφικό πρόβλημα των γεωργών, όπου μόνο το 6% των γεωργών της Ευρώπης είναι κάτω από 35 χρόνια, δηλαδή αν βάλουμε και τα 7 που θα λειτουργήσει η νέα προγραμματική περίοδος, στο τέλος της, ξέρω εγώ, θα είναι πολύ μικρά τα ποσοστά των ανθρώπων που καταπιάνονται με τη γεωργία. Είπαν ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα της γεωργίας στην Ευρώπη. Λέει λοιπόν ότι θα πρέπει να ξοδευτεί ένα ποσό χρημάτων 2% της συνολικής ΚΑΠ για την υποστήριξη νέων αγροτών ξέχωρα στη γεωργία. Εμείς επιμέναμε εκεί ότι δεν φτάνει μόνο να πει κανείς ναι, το στέλνω κάποιον στη γεωργία, πρέπει να τον βοηθήσουμε με ένα αρχικό ποσό χρημάτων να έχει μια μαγιά να ξεκινήσει. Ούτε είναι ο ίδιος τρόπος
που αντιμετωπίζουμε έναν επιχειρηματία που θέλει να κάνει επέκταση της επένδυσής του και λέει, ξέρω εγώ, ναι, έχω δάνεια στις τράπεζες, έχω ένα κεφάλαιο στην τράπεζα, έχω έκταση. Μπορεί να πάει στην τράπεζά του και να πάρει μια εγγυητική επιστολή σαν επιχειρηματίας, ξέρω εγώ, ο επιχειρηματίας Πανάγος. Ένας νέος όμως που ξεκινάει και του λες, πάνε εκεί και προσπάθησε να αρχίσει να καλλιεργείς μυδική ή να αναπτύξεις το στάβλο σου κλπ. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τα λύσουμε όλα αυτά. Άρα λοιπόν επετράπει στις αποφάσεις μας να ενισχύουμε την επιστροφή των νέων αγροτών και να τον ακαταπιαστούν με την γεωργία και να υποστηριχθούν με ένα ποσό χρημάτων στο ξεκίνημα. Και δεύτερον, επίσης σημαντικό, δηλαδή με το ξεκίνημα να πάρει τα χρήματά του, και δεύτερον, να μην χρειάζεται καμιά εγγυητική επιστολή ή οτιδήποτε άλλο για να του δώσουμε αυτά τα χρήματα. Που ήταν και δικό μας αίτημα. Να απλουστευτεί δηλαδή η διαδικασία υποστήριξης, γιατί βλέπουμε ότι βάζοντας τόσες πολλές... Αφορά τράπεζα. Ναι, ναι. Δεν θα πρέπει τα λεφτά από τράπεζα, από την εγγύηση. Όχι, όχι, όχι. Οι επιδοτήσεις είναι δικιά μας λεφτά, δεν είναι της τραπέζης. Δεν μιλούμε για... θα πάρει αυτός ο άνθρωπος χρήματα να ξεκινήσει. Ναι. Του λέγαμε θα πάρεις 30% της προκαταβολής, θα αρχίσεις και μετά στην πορεία θα πάρεις άλλο 40 ή 70, ξέρω αν είναι ένα τριετές πρόγραμμα. Αυτά είναι δικά μας χρήματα των επιδοτήσεων. Ο άξονας αυτός όμως είναι υποχρεωτικός. Το 2%, αν πούμε ότι έως 2% των χρημάτων πρέπει να δοθούν για τους νέους αγρότες και το τηρήσουμε και εμείς υποχρεωτικά, θα το υποτηρήσει η Γερμανία, η Γαλλία, είμαστε υποχρεωμένοι να το τηρήσουμε και εμείς, ουσιαστικά ανώτερο όριο θέλουμε, δηλαδή γι' αυτό και είπε το έως. Εμείς θα πάμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά μπορούμε για να υποστηρίξουμε τους νέους αγρότες. 2% του συνολικού μπάτζετ, του φακέλου. Αυτό πηγαίνει για τους νέους αγρότες. Για το 2% για παράδειγμα πάει επί 45 εκατομμύρια το δικό μας, για το δικό μας είναι το 2%. Αν πούμε ότι στο τέλος θα έχουμε 19 δις συνολικά, 2,2 το 19 συνολικά θα είναι τόσο. Άμα το κάνετε στην 7 ετία, θα δείτε κάθε χρόνο θα δίνουμε, ξέρω εγώ, 40 εκατομμύρια, 30, πόσο θα είναι. Στις άμεσες το βάζετε προς αυτό λέω. Αμέσων. Αυτό λέω. Αυτό εννοώ. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, ότι είναι στις άμεσες. Η κρίσιμη διαφορά είναι ότι δεν είναι πρόγραμμα από την αγροτική ανάπτυξη. Είναι ποσοστό επί των άμεσων ενισχύσεων που τους δίνετε. Αυτό εννοώ. Γιατί είναι, γι' αυτό και λέω ότι είναι μεγάλο νούμερα. Γιατί και στο παρελθόν από το πρόγραμμα Μπαλτατζής προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε τους νέους αγρότες. Αλλά το... Ας μην κάνουμε τέτοιο διάλογο, σας παρακαλώ. Λέω ότι έχει σημασία αυτό που λέει ο κύριος Μαλάς, γιατί το μεγάλο κομμάτι είναι αυτός ο πυλώνας ένα, δηλαδή των άμεσων ενισχύσεων. Δεν απαγορεύεται να υποστηριχθούν και από το ένα και από το άλλο. Όπως επίσης μια καινοτομία αυτής της προγραμματικής περίοδου είναι επιτρέπουν τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν έως και 15% των χρημάτων από τον έναν πυλώνα στον άλλο, αν δουν ότι κάτι πάει καλά εκεί και θέλουμε περισσότερα χρήματα να το υποστηρίξουμε, ή από την άλλη μεριά. Επίσης, αυτή είναι ευελιξία λέγεται στη διαχείριση αυτό το πράγμα, να μην είναι fixed από το ξεκίνημα, τα σχεδιάσαμε όλα 7 χρόνια πριν και έτσι θα βαδίσουμε. Να υπάρξει ευελιξία μεταφοράς, όχι όμως το σύνολο, γιατί θα παίξει άλλο ρόλο μετά. Βάζουν ένα πλαφόν στο τι κομμάτι μπορεί να μεταφερθεί. Είναι 15% των χρημάτων από τον έναν στον άλλον πυλώνα. Επίσης εμάς, δύο αποφάσεις που μας ήταν σημαντικές και αφορούσαν τις λεγόμενες συνδεδεμένες ενισχύσεις, μας επιτρέπουν πλέον σε αυτό το ποσό να πάμε πολύ μεγαλύτερα νούμερα από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Ήτανε 1,5% μπορούσε να πάει στο παρελθόν ως συνδεδεμένη ενίσχυση με κάποια δραστηριότητα. Τώρα όμως αυτό, σε αυτή την απόφαση που πήραμε, πήγε στο 7%, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο, και αν αναλογιστείτε αυτό που σας είπα, ότι το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε σε αυτό να πάει το 15%, το νούμερο αυτό θα πάει παραπάνω. Αν πούμε ότι θα μείνει σε αυτή την απόφαση και δεν θα δεχτούμε τίποτα από το Ευρωκοινοβούλιο,
πάλι είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Γιατί αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία και το τονίζουμε και το ζητήσαμε? Γιατί σου αφήνει να ασκήσεις πολιτική και μάλιστα αθρηστικά. Δηλαδή τι λέει? Αν μέχρι τώρα μπορούσες να ξοδέψεις μόνο το 1,5% με αυτή σου την πολιτική, έλεγες ότι κάνεις αυτό, μπορώ και εγώ να σου ενισχύσω μέχρι 1,5% για αυτό το πράγμα. Τώρα όμως λες ότι κοίταξε να δεις, οι καλλιεργοί στο τάδε είναι συμβολαιοποιημένο, ναι, σου δίνω 2%. Ικανοποιεί αυτό το πράγμα, έχει τη σφραγίδα τριών, ας πούμε, σφραγίδες ποιότητες, είναι και βιολογική υγεωρία, σου δίνω άλλο ένα 2%. Έτσι ο Γιώργος έχει αρκετά κίνητρα να του καθοδηγήσουμε με την πολιτική μας να πάει στους στόχους που θα θέλαμε και να ικανοποιήσουμε τους πολιτικούς στόχους. Να υποστηρίξουμε, ξέρω εγώ, αυτό στο νησιώτικο ή αυτό στην ορεινή οικονομία, αυτό στην ικανοποίηση του καταναλωτή, την υποστήριξη της ποιότητας που βάζουμε. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν ήδη 3 σήματα ποιότητας και θα έρχονται 3 ακόμα τέτοια σήματα, αυτό της ορεινής παραγωγικής διαδικασίας, αυτό της νησιώτικης και αυτό της παραδοσιακής μας γεωργίας, προϊόντα της παραδοσιακής γεωργίας. Άρα στα τρέχοντα 3 σήματα, προϊόντα POP, δηλαδή προϊόν με ονομασία προέλευσης, τα προϊόντα PGE, τα προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις και τα προϊόντα με βιολογικό τρόπο παραγωγής, τα λεγόμενα βιολογικά, αυτοί είναι οι 3 κανονισμοί που ήδη λειτουργούν, έρχονται άλλα 3. Αυτό του παραδοσιακού προϊόντος, αυτό του προϊόντος ορεινής οικονομίας και αυτό το προϊόντος της νησιώτικης παραγωγής. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτές τις δυνατότητες να υποστηρίξεις την ποιότητα, σε δίνει μεγάλη δυνατότητα αυτό το ανέβασμα του πλαφών να κατευθύνεις μέσω αυτών των συγκεκριμένων πολιτικών εκεί που θα ήθελες να οδηγήσεις την παραγωγική διαδικασία. Ένα όμως σημαντικό θέμα που μας απασχόλησε και είναι πολύ σημαντικό για μας και πολύ μεγάλο μέρος της διπλωματίας μας πήγε να οριστεί αυτό το πράγμα είναι το θέμα των βοσκοτόπων. Γιατί η χώρα μας έχει πάρα πολλές εκτάσεις σε βοσκοτόπια που είναι κοντά, λίγο παραπάνω από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις μας είναι τα βοσκοτόπια, άρα και με το σκεπτικό ότι χάρη στις προσπάθειες που κάναμε αυτού του είδους τα βοσκοτόπια να θεωρηθούν εις ροή για έναν σημαντικό τομέα όπως είναι η κτηνοτροφία στη γεωργία μας, έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος πως τα δικά μας βοσκοτόπια θα ικανοποιήσουν τον όρο του βοσκότοπου όπως τον όριζε μέχρι τώρα η Κεντρική Ευρώπη, όπου στο μυαλό τους ήταν ένα λιβάδι, flat, δηλαδή μια επιφάνεια, φραγμένη γύρω-γύρω με τα γρασίδια που έχουν, ας πούμε, στην Ολλανδία ή στη Γερμανία και βόσκουν μερικές αγελάδες. Αυτή ήταν η έννοια του βοσκοτόπου μέχρι στιγμής. Σε εμάς όμως δεν τέριαζε καθόλου αυτός ο ορισμός. Και δόθηκε μάχη έτσι ώστε οι φρυγανώδεις, ακόμα και ξυλώδεις πλαγιές μας που αποτελούν πραγματικούς βοσκοτόπους να μπορούν να στοιχειοθετούν ότι είναι πραγματικά βοσκότοπος και μπορεί να αξιοποιηθεί και να επιδοτηθεί. Σήμερα, και αυτό το δέχτηκαν. Σήμερα θεωρούνται. Ναι, θεωρούνται, αλλά με το νέο ορισμό τώρα ξεκαθαρίζεται αυτό το πράγμα και δέχτηκαν τις θέσεις μας. Θα δείτε στον κανονισμό πώς ορίζονται πλέον οι επιλέξιμες εκτάσεις που είναι καθαρά θέματα ερμηνεών. Για αυτούς, ναι, γύρω στα 28 και κάτι, 29 εκατομμύρια στρέμματα. Αν αναλογιστείτε ότι όλα τα καλλιεργούμενά μας είναι γύρω στα 25, μιλάμε για και μόνο θα δεχτούμε αυτά σαν κομμάτι της γεωργίας μας και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας μας, αντιλαμβάνεστε ότι, ας το πούμε, διπλασιάζουμε τρόπον τινά τη δυνατότητα που έχουμε να υποστηρίξουμε το γεωργικό μας τομέα. Δηλαδή, χοντρικά οι υπολογισμοί μας είναι ότι πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ θα πέσουν προκειμένου να υποστηριχθεί, να ενισχυθούν οι βοσκότοποι. Άρα αυτός που τον έχει και τον αξιοποιεί θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης. Αναλογιζόμενοι ότι αυτό αφορά ένα σημαντικό κομμάτι της γεωργίας μας που λέγεται η κτηνοτροφία και που είναι ένας αδύναμος κρίκος για μας, αναλογιζόμενοι τι είπαμε για τις εισροές και τις εισαγωγές
κρέατος και ακτινοτροφικών προϊόντων, αντιλαμβάνεστε πόση σημασία θα έχει να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτόν τον κλάδο και μέσω αυτών των χρημάτων. Σας είπα τι πετύχαμε, ό,τι αφορά τον ορισμό των βοσκοτόπων. Σας είπα τι, για να περιληφθούν δηλαδή οι ξυλώδεις και οι άλλες βλάστησεις στα βοσκοτόπια μας. Σας είπα για τη συνδεδεμένη ενίσχυση που πήγε μέχρι το 7%, άρα μας δίνει ευελιξία. Σας είπα για τους νέους αγρότες. Σας είπα για την... δεν μιλήσαμε για την κοινή οργάνωση αγοράς, αλλά εκεί πετύχαμε κάτι που ήταν έτοιμα και άλλων χωρών, να υπάρχει υποχρεωτική αναγραφή της σήμανσης της προέλευσης ενός προϊόντος. Το κάναμε ειδικά για τα φρούτα και τα λαχανικά, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να γνωρίζει ότι αυτή η ντομάτα είναι από την Ελλάδα. Ή είναι από το Μαρόκο ή από οδήποτε αλλού. Ισχύει για το ελαιόλαδο. Θα αυτό για το ελαιόλαδο ξέχωρα. Στο ελαιόλαδο επετράπει για πρώτη φορά στη σήμανσή του να μπουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα να πει κανείς αυτό το λάδι είναι έξτρα παρθένο ή βγαίνει με ψυχρή, ξέρω εγώ, εκχύληση, που είναι για μας. Για το ελαιόλαδο μιλάω τώρα. Όχι, όχι, τώρα σου επιτρέπει, όχι, λέω, επιμένω και λέω ότι πέραν αυτού σου επιτρέπει να βάλεις και το άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα ότι είναι extra virgin ή έχει γίνει εκχύλησή του με ψυχρή. Αφήθηκε επίσης, θα παίξουμε πολύ, γιατί τι θα γίνει με τον λεγόμενο, την έννοια του ενεργού αγρότη, αν πραγματικά τι θα ορίσουμε εμείς σαν κάθε κράτος μέλος, ποιος είναι ο ενεργός αγρότης, αυτός που ξέρω εγώ το 50% του εισοδήματος του βγαίνει από τη γεωργία, το 70% και έχει 30% γιατί είναι, ξέρω εγώ, και δάσκαλος και καλλιεργεί ή είναι και παπάς και έχει χωράφια κλπ. Αυτό μένει να μην το ορίσει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, λαβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει η καλλιέργεια και το εισόδημα, να το αντιμετωπίσει το κάθε κράτος μέλος ξέχωρα. Για τη ζάχαρη, που τέλειωναν οι ποσοστώσεις με την τρέχουσα, οι ποσοστώσεις θα επιμηκυνθούν μέχρι το 2017, και τότε θα αποφασιστεί πώς θα προχωρήσει. Για το γάλα σας θυμίζω ότι η ποσόστοση δεν υπάρχουν σε όλα τα γάλατα, υπάρχει μόνο στο αγελαδινό. Εκεί γίνεται έντονη συζήτηση ακόμα, δεν έχει υπάρξει απόφαση οριστική, μένει ακόμα στη διαπραγμάτευση. Τώρα είναι Μάρτιος. Τον Ιούλιο θα είναι Ιούλιος. Άρα τι μένουν, 5 μήνες για να κάνουμε όλα αυτά που σας είπα. Γι' αυτό και λέω ότι αν δεν προχωρήσουν γρήγορα, τότε θα διεγερθούν επιφυλάξεις αν πραγματικά η νέα ΚΑΠ θα μπορεί να αρχίσει από την 1η-1η-2014. Περιμένουμε λοιπόν την Ιρλανδική Προεδρία να ενημερώσει το Συμβούλιο για να μπορεί να πούμε αν πραγματικά συμφωνήθηκαν στις τριμερείς και πάμε για την 1η-1η-2014. Ή να μας πει καθυστερούμε, θα πάμε την 1η-1η-2015. Αυτό βέβαια δεν λέει τίποτα, διότι δεν σημαίνει ότι αν τελειώσει η του 13 και θα αρχίσει η νέα του 15, δεν θα υπάρχει ενίσχυση στο 14. Όχι, θα γίνει αυτή η μεταβατική παράταση του 13 για άλλο ένα χρόνο με τον προϋπολογισμό τον καινούριο. Από τα χαρακτηριστικά που υιοθετήθηκαν, με τους οπορώνες, τα ψυχανθή, τα μόνιμα χορτοδοτικά, τους βοσκοτόπους, αυτό φαίνεται ότι ο μέσος Έλληνας αγρότης δεν θα αντιμετωπίσει εμπόδια. Δεν θα υποχρεωθεί να μπει σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Αυτό είναι το μήνυμα. Να την εφαρμόσει.